δύο θαύματα του Κυρίου μας, αγαπητοί μου, αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στη σημερινή Ευαγγελική του περικοπή. Ο Κύριος, όπως μας λέγει, εκλήθη από τον αρχισυνάγωγον Ιάιρον να θεραπεύσει την πολύ βαριά άρρωστη 12ετή θυγατέρα του. Κατά την διαδρομή προς το σπίτι του Ιαΐρου συνέβη το περιστατικό εκείνης της αιμορροούσης γυναικός που ο Κύριος εθεράπευσε και που η θεραπεία αυτής της γυναικός ήταν μοναδική εις τον τρόπο της. Εξάλλου, με πολλές λεπτομέρειες το αναφέρει αυτό και μας το περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Εν τω μεταξύ ειδοποιείται ο αρχισυνάγωγος, ενώ ο Κύριος πηγαίνει προς το σπίτι του, ότι η θυγατέρα του απέθανε. Και συνεπώς, μη σκύλε τον διδάσκαλον, του είπε ένας υπηρέτης του, δηλαδή μην ενοχλήσει τον διδάσκαλον, ως προς τι να έλθει πλέον στο σπίτι να τον θεραπεύσει, αφού απέθανε η θυγατέρα σου. Είναι φυσικό ότι εταράχθη ο Ιάιρος από την είδηση ότι η θυγατέρα του απέθανε. Να όμως που τώρα επεμβαίνει ο Κύριος και του λέγει, μη φοβού, μόνον πίστευε και σωθήσετε. Μη φοβάσαι, μόνο να πιστεύεις και θα σωθεί. Και όταν έφτασε ο Κύριος στο σπίτι, μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, κρατήσας της χειρός αυτής, την έπιασε από το χέρι, εφώνησε λέγον, της εφώναξε λέγοντας, «Υπες εγύρου». Δηλαδή, «Ο μικρή κοπέλα, σήκω». Και επέστρεψε το πνεύμα αυτής, εγύρισε η ψυχή της και ανέστη παραχρήμα και σηκώθηκε από την κλίνη της αμέσως και διέταξεν αυτή δοθήνε φαγήν. Και ο Κύριος έδωκε εντολή να της δώσουν να φάγει. Είναι ένα θαύμα νεκραναστάσεως, ομολογουμένος, καταπληκτικών. Είναι μία νεκρανάσταση από τις τρεις που ο Κύριος επετέλεσε εις την παρούσα ζωή, τουλάχιστον τόσες μας περιγράφουν οι ιεροί Ευαγγελιστές, όπως είναι και ο Υιός της Χήρας της Ναΐν και ο Λάζαρος. Αλλά κάθε λέξη σε αυτά όλα που υπόθηκαν, που κατεγράφησαν στο Ευαγγέλιο, πραγματικά είναι και μία αποκάλυψη. Όμως εμείς, αγαπητοί μου, θα μείναμε μόνο σε μία μικρή φρασούλα, η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι σκιάζεται από όλες τις άλλες όντως βαθιές έννοιες που έχει αυτή η περικοπή. Είναι «και διέταξεν αυτή δοθήνε φαγήν». Έδωσε εντολή να της δοθεί να φάγει. Μας εντυπωσιάζει αυτή η παραγγελία του Κυρίου. Ειλικρινά μας εντυπωσιάζει. Αλλά για να τη δούμε αυτή την θέση από κάπως πιο κοντύτερα, θα ερωτούσαμε, εκείνος που ανέστησε αυτή την κοπέλα, είπε να επιστρέψει από τον άδειο η ψυχή της, διότι μόνο του Θεού, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που είναι Θεός, μπορούσε να φτάσει η φωνή του και η εντολή του εις τον άδειν, όσο κι αν οδυρώμεθα εμείς, όσο κι αν φωνάζουμε. Δεν επιστρέφει πίσω ο άνθρωπος, αλλά η φωνή του Κυρίου φτάνει μέχρι τον άδει, γιατί είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου και δίδει εντολή να επιστρέψει η ψυχή από τον άδειν. Και η ψυχή επιστρέφει. Δεν θα ήταν περιττή η παραγγελία μπροστά σε αυτό το καταπληκτικό θαύμα και στην καταπληκτική δύναμη του Χριστού?
Δεν θα ήταν περιττή εκείνη η παραγγελία να της δοθεί της κοπέλας φαγητό για να δυναμώσει? Διότι το εξισθενημένη από την ίσως μακράν αρρώστια της, εν τέτοια περιπτώσει εξισθενημένη η κοπέλα, και να της δοθεί φαγητό. Εδώ προφανώς ο Κύριος έχει μια κρυφή διδασκαλία να μας πει. Σε αυτό το δώσατε της να φάγει, διότι απλούστατα διακρίνει το έργο το δικό του από το έργο το δικό μας. Αυτή είναι η διδασκαλία του, η κρυφή, που αν κανείς το προσέξει θα βγάλει πολύ σπουδαία και μεγάλα συμπεράσματα. Εξάλλου, το ίδιο συνέβη και με τον Λάζαρον. Όταν έφτασαν στο νεκροταφείο, οι αδελφές του έκλαιγαν, ο κόσμος έκλαιγε, ήταν πλήθος κόσμου. Και ο Κύριος είπε, ακούστε τι είπε, άρατε των λίθων. Είναι οι τάφοι σαν ήταν υπέργοι, ας πούμε θολωτοί κάπως, δηλαδή μέσα σε βράχους. Και συνεπώς έκλεινε το στόμιον του τάφου με έναν λίθον μεγάλον, όπως εξάλλουταν και ο τάφος του Χριστού. Και λέγει τώρα ο Κύριος, άρατε των λίθων, σηκώσατε την πέτρα, ήραν ουν των λίθων ου ειν ο τεθνικός κείμενος. Και τότε εκεί οι άνθρωποι εσήκωσαν την πέτρα να ανοιχθεί το στόμιον του τάφου. Και φωνή μεγάλη ο Ιησούς εκράβγασε, Λάζαρε δεύρω έξω, Λάζαρε έλα έξω. Και αμέσως ανεστήθη ο Λάζαρος, ανεκάθισε. Έδωσε εντολή ο Κύριος να του λύσουν τα σάβανα που ήταν δεμένος, και βγήκε περπατώντας. Καταπληκτικό. Δεν θα μπορούσε ο Κύριος να έλεγε πρώτου μνημείου, ο πέτρα φύγε από τη μέση, και μετά Λάζαρε δεύρω, δηλαδή έλα έξω? Δεν θα μπορούσε να το πει αυτό ο Κύριος? Αλλά όχι. Το ένα είναι έργο των ανθρώπων και το άλλο είναι έργο αυτού του ιδίου του Κυρίου. Έτσι ο Κύριος ήθελε εδώ να διδάξει αυτήν την σπουδαιοτάτη διδασκαλία, όπως θα δούμε στη συνέχεια, που ζητούσε καταρχάς την αντιδιαστολή των έργων του Θεού και των ανθρώπων, άλλο το έργο του Θεού, άλλο το έργο των ανθρώπων, και ακόμα ένα δεύτερο, ο Κύριος ζητά ό,τι ανήκει, σε όποιον ανήκει την επιτέλεση αυτού του έργου. Δηλαδή, ανήκει στο Θεό, θα το κάνει ο Θεός. Ανήκει στον άνθρωπο, θα το κάνει ο άνθρωπος. Δηλαδή, την ανάγκη έτσι τα πράγματα να γίνουν. Αλλά ο Θεός βέβαια επιτελεί τα έργα του. Ο άνθρωπος όμως τα επιτελεί τα δικά του έργα? Εδώ τώρα είναι το θέμα. Ποια είναι τα έργα του Θεού? Γράφει ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, το θέλημα αυτού έργων εστί, και τούτο κόσμος ονομάζεται. Είναι εκείνο που γράφει ο ψαλμοδός των 113 ψαλμών. Όσα η θέλησεν, επίησεν ο Κύριος. Ό,τι θέλησε, αυτό έγινε. Ό,τι δεν θέλει ο Θεός, δεν γίνεται. Συνεπώς, το θέλημά του είναι έργον. Γι' αυτό, επειδή ήταν θέλημά του να έρθει στην ύπαρξη ο κόσμος, γι' αυτό το λόγο ήρθε ο κόσμος στην ύπαρξη και ονομάζεται το έργο του κόσμος, γιατί ήθελε ο κόσμος να γίνει. Ακόμη, όλη η δημιουργία είναι έργο του Θεού και των αγγέλων και των ανθρώπων, αλλά το κατεξοχήν έργο όμως του Θεού είναι ο άνθρωπος, η κατασκευή άνθρωπος. Έργων ακόμα του Θεού είναι και η πρόνοια του Θεού και η κυβέρνηση του Θεού όλων όσων δημιουργεί. Διότι σε τι εργάζεται ο Κύριος?
Το είπε ο Χριστός, ο πατήρ μου έως άρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι. Ο πατέρας μου έως τώρα εργάζεται και εγώ εργάζομαι. Και ποια είναι η εργασία του Θεού? Η πρόνοια και η κυβέρνηση των δημιουργημάτων. Δηλαδή η φροντίδα και η κατεύθυνση των δημιουργημάτων σε ένα τελικό σκοπό. Ποιον σκοπό? Των σκοπών για τον οποίο έγινε η δημιουργία. Και δεν είναι παρά η βασιλεία του Θεού. Όλα αυτά θα γίνουν η βασιλεία του Θεού. Ο άνθρωπος, αυτό το θαυμαστό έργο του Θεού, δυστυχώς εξέπεσε, επειδή ακριβώς ήταν ελεύθερος και λογικός. Ξέπεσε. Και τώρα έρχεται ο Θεός να προσφέρει το κορυφαίο έργο που είχε να προσφέρει. Ο ίδιος ο Υιός του να γίνει άνθρωπος και να έλθει να σώσει τον άνθρωπο. Αυτό αποτελεί πραγματικά κορυφαίων έργων, διότι όλη η δημιουργία έγινε δια των άνθρωπων. Γι' αυτό βλέπουμε να γράφει πάλι ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς: τούτο το μέγιστον και βασιλικότατον έργον του Θεού σώζει την ανθρωπότητα. Αυτό λέει το μέγιστον και βασιλικότατον έργον του Θεού ως βασιλεύς που είναι, να σώζει την ανθρωπότητα. Και το βλέπει κανείς ανάγλυφο στη σημερινή ευαγγελική περικοπή. Βλέπετε, πηγαίνει να αναστήσει την κόρη του Ιαΐρου. Στο δρόμο εκείνη η αιμορροούσα θεραπεύεται. Όπως μας λέγει ο Απόστολος Πέτρος, ότι διήλθε των βίων του ο Κύριος ευεργετών και ιόμενος, ευεργετώντας διαρκώς και θεραπεύοντας τους ανθρώπους. Τα θαύματα του Κυρίου βέβαια καθεαυτά είναι ωφέλιμα, καθεαυτά, αλλά και η αιμορροούσα πέθανε και εκείνη η κοπέλα, η κόρη του Ιαΐρου, η θυγατέρα, και αυτή ξαναπέθανε. Συνεπώς τα θαύματα του Κυρίου ήταν απλώς δείγματα μελούσης σωτηρίας, ότι τι θα γίνει με τους ανθρώπους όταν ο Κύριος έλθει πάλι, τότε θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών. Στον κόσμο αυτόν, μένοντας το Πνεύμα το Άγιο, τους έξω μεν από την Εκκλησία τους εισαγάγει δια της μετανοίας και δια του βαπτίσματος. Τους εντός της Εκκλησίας το Πνεύμα το Άγιο, δηλαδή ο Θεός, καθαρίζει, συντηρεί και αυξάνει τους πιστούς, τους αυξάνει στο πνευματικό ανάστημα του Χριστού. Δηλαδή στο να φτάσουν στο πνευματικό ανάστημα του Χριστού, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Αυτό είναι το έργο του Θεού και είναι αξιοθαύμαστο, και δεν υπάρχει θέμα να πούμε ότι ο Θεός αμελεί το έργο το δικό του. Αλλά ακόμη είναι πολύ αξιοσημείωτη η ανθρωπίνη κατασκευή, ότι το μέγιστον μέρος της λειτουργίας του ανθρώπου δεν ανήκει στο θέλημα του ανθρώπου. Δηλαδή υπάρχει η λειτουργία, είναι στα χέρια του Θεού. Δεν μπορώ να ελέγξω τους χτύπους της καρδιάς μου. Δεν μπορώ να ελέγξω ό,τι υπάρχει μέσα μου. Αυτή η αναπνοή μου είναι ημι ελεγχομένη. Μπορώ βέβαια να τη σταματήσω την αναπνοή μου, αλλά εάν δεν θυμάμαι ότι αναπνέω ή κοιμούμαι, αναπνέω. Αυτό σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος της λειτουργίας του ανθρωπίνου οργανισμού ανήκει στο έργο του Θεού. Ένα πολύ μικρό μέρος ανήκει εις τον ίδιο τον άνθρωπο. Θα ήθελα να σας έλεγα ένα μικρό παράδειγμα. Πάρτε την δημιουργία ενός νέου ανθρώπου, προκειμένου να γεννήθει ένας νέος άνθρωπος. Το μέρος του ανθρώπου,
ως έργον του είναι ελάχιστο, συντριπτικά ελάχιστο, ενώ το μεγαλύτερο μέρος για τη δημιουργία ενός νέου ανθρώπου είναι έργον του Θεού. Όλη εκείνη η διαμόρφωση του νέου ανθρώπου είναι έργο του Θεού. Γι' αυτό βλέπουμε ότι και στη σημερινή ευαγγελική περίκοπη που ακούσαμε, έργο του Θεού ήταν η Ανάσταση αυτής της κοπέλας. Δεν θα μπορούσε αυτό να το κάνει κανένας άνθρωπος, αλλά έργο των ανθρώπων ήταν να της δώσουν να φάγει. Αυτό ήταν έργο των ανθρώπων. Αλλά θα λέγαμε ακόμη το ίδιο πράγμα συναντούμε σε πλήστα όσα σημεία στην Ιερά Ιστορία. Ο Θεός αφήνει τον άνθρωπο ό,τι είναι δικό του και δεν επεμβαίνει. Επεμβαίνει μόνο ο Θεός στα ανθρώπινα έργα όταν ο άνθρωπος αδυνατεί να τα εκπληρώσει. Επεμβαίνει στο να σκάψεις το χωράφι σου και να το σπείρεις? Όχι. Εκείνος όμως σου δίνει τη βροχή, σου δίνει τους ευκράτους καιρούς. Όταν όμως οι Ισραηλίτες κάποτε δεν είχαν την δυνατότητα, γιατί ο Θεός είπε να βγουν στην έρημο, δεν είχαν την δυνατότητα να σπείρουν και να θερίσουν, τότε, ο καταπληκτικό, ο Θεός δίδει το μάνα από τον ουρανό και το δίδει αυτό 40 ολόκληρα χρόνια. Όταν οι Εβραίοι πέρασαν τον Ιορδάνη ποταμό και μπήκαν στη γη της Επαγγελίας, έπαυσε να πέφτει το μάνα από τον ουρανό. Το ίδιο πράγμα θα συμβεί, αγαπητοί μου, και στα έσχατα της ιστορίας, όταν η Εκκλησία θα διωχθεί και θα καταφύγει στην έρημον. Λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκαλυψή του, η γηνή έφυγε στην έρημον, όπου έχει εκεί τόπον ετοιμασμένον από του Θεού, είναι εκεί τρέφωσιν αυτήν ημέρας 1260. Για να τρέφουν, λέει, εκεί 1260 ημέρες, είναι 3,5 χρόνια, είναι η περίοδος του Αντιχρίστου. Ποιος θα την τρέφει? Ο Θεός. Τι είναι τρόπο? Όπως τους Εβραίους στην έρημο, αλλά δεν ξέρω με τον τρόπο. Δηλαδή, επεμβαίνει ο Θεός στο έργο του ανθρώπου όταν ο άνθρωπος δεν έχει την δυνατότητα να επιτελέσει το δικό του το έργο. Αυτό, αγαπητοί μου, συνέβη, συμβαίνει και θα συμβαίνει στη ζωή του κάθε πιστού και του κάθε Αγίου. Μπορεί ο Θεός, όπως τον προφήτη Ηλία, να του στείλει στον καιρό της πείνας, να του στείλει τον κόρακα με το κρέας και το ψωμί κάθε μέρα. Αυτό επανελήφθη ξανά και ξανά και διαρκώς δεν παραλαμβάνεται στη ζωή των Αγίων όταν υπάρχει κάποιος λόγος που θα πρέπει να επέμβει ο Θεός. Αυτό φυσικά τιμά όλος ιδιαιτέρως των άνθρωπων, το ότι του δίδει μερίδιον εις το έργον αυτό. Είναι όμως και ο πνευματικός χώρος. Στον χώρον αυτόν ο Θεός τι δίδει στον άνθρωπο που του ανήκει, του Θεού, και το δίδει στον άνθρωπο? Είναι η χάρις του. Και πάλι η χάρις του Θεού εργάζεται το μέγιστο. Και το έργο του ανθρώπου ποιο είναι στην προκειμένη περίπτωση? Είναι η πίστη στο Θεό και ειδικότερα στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Εκείνος θα δώσει τη χάρη του, εσύ θα δώσεις την πίστη. Παρατηρήσατε, ο Αβραάμ τι προσφέρει? Την πίστη του. Και η πίστη του Αβραάμ ήταν έργον, όταν του είπε ο Θεός, σήκω φύγε από την πατρίδα σου και έλα να σου δείξω που θα πας. Είναι λοιπόν έργον αυτό το οποίο έκανε ο Αβραάμ. Ποιο? Η πίστη. Όλα τα άλλα τα εκάλυψε η χάρις του Θεού εις τον Αβραάμ. Ακόμα η πίστη της αιμορροούσης, όπως είδαμε σήμερα, τι ήτο? Έργον. Ο Χριστός τι έδωσε? Την θεραπεία. Εκείνη τι έδωσε εις τον Χριστόν? Εις την πίστη. Γι' αυτό τι της είπε? Πάρε θάρρος, γιατί έτρεμε η καημένη όταν ο Κύριος είπε ποιος με ίγγισε, και τότε της λέγει η πίστη σου σε έχει σώσει.
Δηλαδή το έργο που έκανες, το δικό σου. Διότι αν δεν επιτελούσες εσύ το έργο της πίστεως, δεν θα εσώζεσαι. Και εκείνο το παράξενο, τις μου ύψατο, ποιος με άγγιξε, και του λέγουν οι μαθητές, Κύριε, εδώ σε συνθλίβουν οι όχλοι, σε ζουλάνε, σου βγάζουν το ζουμί, και σου λες, ποιος με άγγιξε? Γιατί όλοι οι άλλοι ζουλούσαν, άγγιζαν χωρίς πίστη, χωρίς έργων. Ενώ αυτή η αιμορροούσα γυναίκα έδιδε έργων, έδιδε εκείνο που της ανήκε. Ακόμη λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ή πιστεύεις, εάν πιστεύεις, πάντα πάσχε, όλα να τα πάσχεις. Τούτο γαρ έργων πίστεως, έργων πίστεως. Ή δε μη πάσχεις, ου πιστεύεις. Αν δεν πάσχεις, τότε δεν πιστεύεις. Το να πάσχω, και κυρίως δια των Χριστών, είναι έργων, έργων της πίστεως. Ακόμη λέγει ο Θεοδόρητος, έργων πίστεως την εν της παθήμασι υπομονή. Εάν στα παθήματά σου έχεις υπομονή, είναι έργων. Είναι δικό σου θέμα αυτό. Και θυμηθείτε τον Ιώβ, που τι έργων προσέφερε. Δεν ήταν όλες εκείνες οι ελεημοσύνες που έκανε και τα καλά. Ήταν η υπομονή. Όλα ήταν, κυρίως η υπομονή. Έργων πίστεως, λέγει πάλι και ο Θεοδόρητος, το εν κινδύνης βέβαιον. Το να είσαι μέσα εις τον χώρο των κινδύνων και όμως να μένεις στερεός εις την πίστην, όπως ήσαν οι μάρτυρες και οι ομολογητέ. Αν ερωτήσετε τι έργον έδωσε ο ληστής, όπως σας το είπα προηγουμένως, την πίστη. Τι έργο μπορούσε να κάνει πάνω στο σταυρό? Τα πόδια του καρφωμένα, τα χέρια του καρφωμένα, και λογαριάστηκε έργον αυτό του ληστού. Ακόμα έργο δικό μας, αγαπητοί μου, είναι η τήρηση των εντολών του Θεού. Πρέπει να τηρούμε τις εντολές του Θεού. Είναι το κατεξοχήν έργο μας πάνω στη γη. Λέμε σε μια ευχή, Χριστέ το φως των αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπων, ερχόμενοι στον κόσμο κλπ. Κλπ. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Κατεύθυνε μας να μπορέσουμε να δουλέψουμε τις εντολές σου. Δηλαδή να εργαστούμε τις εντολές σου. Και η εργασία των εντολών, όπως σας είπα, είναι το κατεξοχήν έργον μας επάνω εις τη γη. Είναι το εργάζεστε και φυλάσσιν των παράδεισων που ο Κύριος είπε εις τον Αδάμ. Να εργάζεται και να φυλάτει των παράδεισων. Τι να εργάζεται? Τις αρετές. Διότι αυτό ήταν το κατεξοχήν έργον των πρωτοπλάστων. Επειδή όμως παρημέλησαν οι πρωτόπλαστοι το έργο των εντολών, ποιων εντολών? Δεν θα δοκιμάσετε από τον καρπόν αυτόν. Δεύτερον, θα εργάζεστε. Και τρίτον, θα φυλάσσετε των παράδεισων. Τρεις εντολές. Επειδή δεν ετήρησαν οι πρωτόπλαστοι αυτές τις τρεις εντολές, κυρίως μία, βλέπετε, μία, και δηλαδή προέχει μία, γι' αυτό εις το τέλος έχασαν τον παράδεισον. Διότι μπορεί όλον τον νόμο να φυλάξουμε, όπως λέγει ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος, εάν φταίξουμε σε ένα νόμο, τότε είμαθα υπόδικοι. Γι' αυτό έλεγε και ο Οργένης, η μέτερον έργων το βιώσε καλώς εστί. Τι είναι το δικό μας έργο? Το να βιώσουμε καλά, να ζήσουμε πνευματικά, να ζήσουμε όπως θέλει ο Θεός. Και πάνω σε αυτό τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι πρέπει να καταγινόμεθα εν το έργο του Κυρίου, του τέστην εν το βίο το καθαρό. Πρέπει δηλαδή να φροντίζομαι να είμεθα μέσα εις των καθαρών βίων, των οποίων βεβαίως καθαρών βίων εργάζονται οι εντολές. Διότι οι εντολές δημιουργούν την κάθαρση της καρδιάς μας. Και αυτή η κάθαρση, δηλαδή αυτό το πνευματικό έργο, δηλαδή αυτή η λεγόμενη πνευματική εργασία, ή το η εργασία όλων των Αγίων. Χωρίς αυτήν την πνευματική εργασία είναι αδύνατον να φτάσουμε, αγαπητοί μου, σε μια κατάσταση θεώσεως για να σωθούμε.
Εξάλλου, αν θέλετε, και η ζωή του ανθρώπου δεν είναι παρά μία πίστοση χρόνου. Σε τι πίστοση χρόνου? Να κάνει παιδιά, να μεγαλώσει παιδιά, να τα παντρέψει τα παιδιά του, να κρατήσει εγγόνια και δυσέγγωνα? Όχι, αγαπητοί, όχι. Αυτά είναι περιθωριακά πράγματα. Το ακούσατε, είναι περιθωριακά πράγματα. Η πίστοση χρόνου της ανθρωπίνης ζωής είναι για να σωθεί, να επιτελέσει αυτό το έργο της καθάρσεως της καρδιάς του, την τήρηση των εντολών. Αλλά μόνον αυτό είναι το έργο του Θεού και τίποτε άλλο, όπως σας το ήδη σας το είπα. Γιατί λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος κάτι πολύ καταπληκτικό: «Ή δε λέγεις μη χρηματισμούς και καπηλείας και την των όντων επιμέλειαν και προσθήκην?» Δηλαδή, αν μου λες για να αποκτήσεις χρήματα, καπηλεία θα πει μικρεμπόρια, να κάνεις μικρεμπόρια και την επιμέλεια των όντων, δηλαδή την να διατηρείς και να φροντίσεις την περιουσία σου και προσθήκην και να έχεις αύξηση της περιουσίας σου, αν μου πεις ότι αυτό είναι το έρωσο σου, θα σου έλεγα κι εγώ υπημιάνση και αυτός. Θα σου πω κι εγώ ότι ταύτα ουκανή είναι έργα, αυτά δεν είναι έργα, αλλά ελεημοσύνη και ευχέ και των αδικουμένων προστασία και όσα τι αυτά, ον εναργία ζώμεν διαπαντός. Είναι τα έργα της στηρίσεως των εντολών, δηλαδή, με άλλα λόγια. Είναι εκείνα που δυστυχώς, λέγει, μένουμε σε μία αργία διαρκώς και δεν κάνουμε τίποτα από τα έργα της σωτηρίας μας. Έτσι πολλοί γονείς, αγαπητοί, κατά δυστυχία, αισθάνονται ευχαριστημένοι αν πάντρεψαν τα παιδιά τους, τα αποκατέστησαν, τα μόρφωσαν, είδαν εγγόνια, συνεκέντρωσαν χρήματα, τους έδωσαν περιουσία ή ό,τι άλλο, και μένουν πολύ ευχαριστημένοι. Πόσες φορές αυτό το αντιμετώπισα? Να πω κάτι, είναι δυστύχημα, και σε ιερείς το είδα αυτό. Και να σου λέει, είμαι ευχαριστημένος, να λέει ιερεύς, μεγάλωσα τα παιδιά μου, τα μόρφωσα, τα πάντρεψα. Παπούλι μου, αυτό σε κάνει να είσαι ευχαριστημένος? Δεν θα ήθελα να σας πω ότι δεν πρέπει να παντρέψουμε τα παιδιά μας και να τα φροντίσουμε και να τα μορφώσουμε, αλλά δεν είναι αυτό το κύριο έργο της ζωής μας? Αυτό θέλω να τονίσω το σύνορα. Όλα είναι ωραία, όλα είναι καλά χρήσιμα, αλλά είναι δευτερεύοντα αυτά και τριτεύοντα. Εκτός όμως από τα ανθρώπινα έργα που πρέπει να επιτελούμε, δηλαδή η πλευρά η δική μας, είναι και κάποια έργα τα οποία δυστυχώς δεν αντέχουν στην αιωνιότητα, και τα έργα αυτά, αγαπητοί μου, είναι τα έργα του διαβόλου, είναι η αμαρτία. Έργον δε του σατανά, λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, πάσα εστίν η αμαρτία ή και αποτάσσεστε αναγκαίων. Γι' αυτό είναι και ανάγκη να αποτασσόμεθα. Γι' αυτό και λέμε στο σύμβολο, στο βάπτισμά μας, ότι αποτάσσουμε τον σατανά και τις έργεις αυτού. Αγαπητοί μου, γράφει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, ούτω ίδιον έργον σώζει τον άνθρωπον, αλλά χαρισάμενος την δύναμη. Δεν σώζει μόνο το έργο του ανθρώπου, αλλά και η δύναμη της Θείας Χάριτος. Και θέλει να πει ότι η σωτηρία μας είναι καρπός ενός μικτού έργου, του έργου του Θεού και του έργου του ανθρώπου. Εκείνο που μας ανήκει, η πίστη και η τήρηση των εντολών, αυτό είναι. Και τι ανήκει στο Θεό? Η χάρις. Αυτά τα δυο μαζί σώζουν. Ακούσαμε σήμερα στον Απόστολο: «Χάριτι εστέ σε σωσμένοι δια της πίστεως, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού επί έργης αγαθής». Και αυτό το χωρίο του Αποστόλου Παύλου που ακούσαμε σήμερα τα λέγει όλα και τα συμπεριλαμβάνει όλα. Εξάλλου λέγει ο Άγιος Σάκος Ήρος: «Αρετή εστί έργων προς Θεόν εν προαιρέσει». Τι είναι, λέει, η αρετή? Έργων ανθρώπινων που επιτελείται από το θέλημα του Θεού, από το Θεό σαν χάρις, μετά του Θεού σαν βοήθεια και προς τον Θεό σαν σκοπό της αρετής, όταν και εσύ δουλέψεις αυτό το έργο. Αυτό το ανθρώπινο έργο έχει όλες, και όταν έχει βεβαίως όλες τις νόμιμες διαστάσεις, τότε αντέχει και στην αιωνιότητα. Είναι ό,τι ακριβώς ακούσαμε σήμερα,
ο Κύριος ανέστησε την θυγατέρα του Ιαΐρου, αλλά διέταξε αυτή δοθήνε φαγήν. Αυτά τα δυο δείχνουν το έργο του Θεού και το έργο του ανθρώπου.